Κυρίες και κύριοι, αυτή την διαμαρτυρία που έχουν ανακοινώσει οι ενωμένοι κυνηγοί για αύριο στον κόμβο της Ριζουελιάς, αλλά δεν βρίσκει σύμφωνη την Ομοσπονδία Κυνηγίου. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου, Ηλίας Πεκρής, για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Κύριε Πεκρή, εκφράζεται διαφωνία για αυτή τη διαμαρτυρία αύριο των ενωμένων κυνηγών, αν το λέω σωστά. Κυρία Σάβα, οφείλω να διευκρινίσω ότι ουδέποτε εκφράσαμε τη διαφωνία για τη διαμαρτυρία. Πρώτα απ' όλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι δεν μπορεί να λάβει μέρος σε αυτήν τη διαμαρτυρία πολιτικού περιεχομένου. Δεν είναι πολιτικό κόμμα η Ομοσπονδία, είναι ακομμάτιστη και ακομμάτιστη. Κάποια από τα θέματα τα οποία στηρίζουν ή πλαισιώνουν αυτήν τη διαμαρτυρία, όπως έχω ακούσει και τον φίλο τον Νικόλα Μπορδόμου, τον πρόεδρο του. Των ενεργών πολιτών, είναι η αθέτηση συμφωνιών που είχαμε με τον κύριο Χριστοδουλίδη, ναι. Όπως ήδη στηρίζονται προεκλογικά. Δεν ξέρουμε ούτε τι συμφωνίες έχουν κάνει, ούτε και λάβαμε μέρος εμείς, σαν ομοσπονδία, ακομμάτιστη και ακομμάτιστη, στην πολιτική διαμάχη μεταξύ των οποιοδήποτε διεκδικητών της προεδρικής καρέκλας. Άρα, θα ήταν άδικο και άτοπο η Ομοσπονδία Κυνηγίου να στηρίξει ή να πάει εναντίον σε μια πολιτική δράση ενός πολιτικού όμματος που μεταξύ άλλων έχει και κυνηγετικές ευαισθησίες. Ναι. Έχει θέματα όμως και για κουρεμένους καταθέτες, για την οικογένεια και ούτω καθεξής. Δεν είναι θέματα τα οποία εμείς μπορούμε να τοποθετηθούμε. Σαν επίσημη ομοσπονδία. Τώρα, εάν κάποια από αυτά τα θέματα τα κυνηγετικά έχουμε και εμείς ευαισθησία, έχουμε και εμείς τις ίδιες απόψεις, κάποια από τα μέλη μας πιθανόν να παρευρεθούν. Κάποιοι άλλοι να διαφωνούν. Το σίγουρο είναι ότι οι ενεργοί πολίτες δεν έχουν διαβουλευτεί με την Ομοσπονδία για την συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Ναι. Απέναντι σε τούτα τα θέματα τα κινητικά. Να με επιτρέψετε να καλωσορίσω και τον κύριο Νικόλα Προδρόμου, που είναι ο πρόεδρος του Κινήματος Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Προδρόμου. Καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Προδρόμου, διαχωρίζει τη θέση της Ομοσπονδία. Λέει ότι δεν έχετε διαβουλευτεί μαζί της για την διαμαρτυρία. Παρ' όλα αυτά, εσείς θα την κάνετε, έτσι. Μάλιστα, ναι, θα προχωρήσουμε κανονικά. Ναι, τι είναι αυτό, δηλαδή ζητάτε κάτι περισσότερο από αυτό που αφορά το κυνήγι και το περιβάλλον, κύριε Προδρόμου? Όσα έχουμε αναφέρει εξ αρχής, έχετε διαβάσει τα δελτία τύπου όλα. Ναι, ναι. Το 90% αφορούν τα κακώς έχοντας τα κυνηγετικά δρόμενα. Ναι. Και έναν άλλο ποσοστό αφορά τα κυνηγετικά δρόμενα, περιβαλλοντικές καταστροφές, και το ψάρεμα και αφορά και 10% κάποια άλλα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την κοινωνία των πολιτών. Ναι, τι άλλα προβλήματα δηλαδή, γιατί σαν κυνηγοί πάτε να διαμαρτυρηθείτε εκεί. Σαν κυνηγοί. Ναι, τι άλλα προβλήματα όμως. Είναι θέματα της κοινωνίας των πολιτών, είναι θέματα... Άρα σαν πολιτικό κόμμα, σαν πολιτικό κίνημα κάνετε αυτή τη διαμαρτυρία, κύριε Προδρόμου? Γίνεται σαν πολιτικό κίνημα... Για το 90% όλων αυτών των οποίων έχω προαναφέρει... Γιατί τα μπλέξατε οποία... όμως, αφού καλείτε τους κυνηγούς... Γιατί τα μπλέξατε όμως, αφού καλείτε τους κυνηγούς να έρθουν εκεί? Δεν τα μπλέξαμε, είναι ξεκάθαρη. Απλά είναι κάποια θέματα τα οποία ήταν πάνω στην κλειδέντευση του Προέδρου. Κάποια ή μία άλλα. Δεν τα έχουμε μπλέξει. Είναι ξεκάθαρη. Στις προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου που δεν αφορούν τους κυνηγούς παρόλα αυτά. Εσείς σαν κίνημα ασχολείτε. Αφορούν όμως όλους τους πολίτες. Μιλούμε για τον πληθωρισμό. Μιλούμε για ελάχιστα πράγματα. Ωραία. Μιλούμε για τον πληθωρισμό εδώ, που επηρεάζουν τους πάντες. Κύριε Προδρόμο, έχετε το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά εγώ τώρα ρωτάω, επειδή αυτή η διαμαρτυρία φαίνεται ως να την κάνουν κυνηγοί για τα θέματα του κυνηγίου και έρχεται και η Ομοσπονδία και διαχωρίζει θέση της, μας λέτε τώρα ότι θα διαμαρτυρηθείτε που μπορεί να κάνετε και πολύ καλά να διεκδικήσετε θέματα που αφορούν τους πολίτες σαν κίνημα πολιτικό. Αλλά έρχεται η Ομοσπονδία και λέει, εμείς εδώ τώρα δεν είναι μόνο για θέματα που αφορούν τον κυνήγι και έτσι διαχωρίζουμε τη θέση μας. Κυρία Στέλλα μου, να σου το φέρω αλλιώς. Μετά τα έχουμε αναφέρει και θέλω να μην πω στα ίδια πάλι το τι ζητούμε. Ναι, ναι. Η Κυπριακή Ομοσπονδία θα έπρεπε να ήταν ο πρωτοστάτης μεγάλων διαμαρτυριών και να στηρίξουμε όλοι εμείς μηδενός εξαιρουμένου, είτε ανήκουμε στον Α, είτε στον Β, είτε στον Γ πολιτικό χώρο. Τα κυνηγετικά δρόμενα σήμερα έχουν πιάσει πάτον. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Γνωρίζει πολύ καλά ο φίλος ο Ηλίας, δεν τα έχουμε φίλον τον Ηλία, προς Θεού. Γνωρίζει πολύ καλά ότι μας ταλανίζουν χρόνια προβλήματα τα οποία δεν πρόκειται να επιληθούν λόγω των εξελισμών του προσταμένου υπηρεσία. Σήμερα τολμώ να το πω ξανά, γιατί αντιλαμβάνομαι το πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος και πρέπει η Κυπριακή Ομοσπονδία, αν θέλει να σώσουμε
ό,τι σώζεται, ναι. Εγώ δηλώνω παρόν πρωτοστάτης να στηρίξω κάθε ανάρτηση, κάθε βήμα που θα κάνει, mm-hmm. να ξεσηκώσουμε τον κόσμο πλέον, γιατί κάποια πράγματα δεν λέουν να ακουστούν και να εισακουστούν μέσω Μάλιστα. των Υπουργείων ή των πολιτικών κομμάτων. Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή, κύριε Ηλία Πεκρή. Γεια σας, χαιρετώ το φίλο τον Νικόλα. Πρέπει να αντιληφθεί και ο φίλος ο Νικόλας και όλοι οι άλλοι ότι ο κάθε οργανισμός έχει τον δικό του τρόπο αντίδραση για τα θέματα τα οποία τον ταλαμίζουν. Συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα για το κυνήγι, τα οποία σίγουρα δεν θα λυθούν ως διαμαγείας, επειδή ανάλαβε μια νέα ηγεσία τα τελευταία τρία χρόνια στην Ομοσπονδία Κυνηγίου ή δεν προσπάθησαν οι προηγούμενες ηγεσίες. Το σίγουρο είναι ότι ο κάθε οργανισμός έχει τον τρόπο αντίδραση και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Εμείς δεν θεωρούμε σε αυτό το στάδιο ότι είναι πρέπον, είναι η στιγμή για να πει η Ομοσπονδία στους δρόμους για διαμαρτυρίες. Κάνουμε διάφορες διαδικασίες. Προχθές ήμουν προσωπικά στη Βουλή για το θέμα της διάσωσης και το μη χτίσιμο της περιοχής του Μακερά με κατασκευαστικό χώρο. Ναι. Κάναμε τα ίδια πράγματα για το θέμα του ΑΚΑΜΑ. Συνεχίζουμε να κάνουμε διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους, καλώντας όλα τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν τις θέσεις μας για τις αλλαγές που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές, αλλά ίσως λέω, τώρα να μην είναι η ώρα να βγούμε στους δρόμους. Τώρα να αποφάσισε ένα τέτοιο κόμμα. Κύριε να βγει στους δρόμους δεν σημαίνει ότι υποχρεούται και η Ομοσπονδία να ακολουθήσει την όποια απόφαση του όποιου πολιτικού κόμματος αποφασίζει να διαμαρτυρηθεί στον δρόμο. Για, όπως είπετε, μια αναλακά απόφαση έχουμε μεταξύ άλλων θέματα κινητικά αλλά και θέματα κοινωνικά. Που δεν έχουμε θέση εμείς. Να εμφανιστούμε επίσημα τουλάχιστον στην Ομοσπονδία σε μια τέτοια διαμαρτυρία και να πούμε ναι, κακώς οι κουρεμένοι καταθέσεις δεν κουρεύτηκαν το 2013 ή κακώς δεν στηρίζεται το θεσμό της οικογένειας. Δεν είναι η θέση της Ομοσπονδίας του Μιλίου αυτό. Παρ' όλα αυτά, κύριε Πεκρή. Παρ' όλα αυτά, δεν σας ενοχλεί εσάς που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 12 σχεδόν μήνες μετά την εκλογή του δεν έχει κάνει κάτι πράξη, έστω και μια δέσμευση που έδωσε σε έναν. Κίνημα που ασχολείται με τον κυνήγι. Κυρία Καταλάβετε. Σάβα, κυρία ναι. Σάβα, αυτό που λέω, ουδέποτε ήρθε το κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών να μας καταγράψει ποια είναι αυτά που ζήτησε και αφέτησε ο κύριος Χριστοδουλίου. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι έχει κάνει τον ουλαμό πατάξιλα στο Κυριακού σε συνάντηση που κάναμε και εμείς μαζί τους. Μας υποσχέθηκε με όλους τους τότε υποψηφίους. Μας υποσχέθηκε όπως και άλλοι υποψηφίοι ότι αν εκλέγονταν θα δημιουργούσαν τον ουλαμό πατάξιλα στο Κυριακού. Που ήταν ένα διαχρονικό θέμα και για μας και για το κίνημα των κυνηγών. Αλλά ουδέποτε μας δόθηκε μια λίστα από πλευρά από το δράση του κόμματος ή οποιοδήποτε κόμμα που μας πει: έχουμε ζητήσει αυτά τα πράγματα από τον κύριο Χριστολή και δεν μας τα έχει κάνει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν πήγατε εσείς στην Ομοσπονδία να σας τα πει. Έχουμε στείλει επιστολή. Υπάρχει επιστολή με τα αιτήματα και έχει δημοσιευτεί τα αιτήματα τα οποία. Αλλά θα βάλω μια εταιρεία να πω κάτι το οποίο ακούσα το πάρα πολλές φορές. Είπα: δεν θα μιλήσω. Δεν θα ανταποκριθώ, αλλά σήμερα θα μιλήσω. Για πείτε. Θα μιλήσω για τον ουλαμό μπαταξίδα στο Βηρία Συμμάτων. Αρχικά θα σας δώσω ένα θέμα. Τες πέρασα την πόρτα του Προεδρικού και ο ουλαμός ενισχύεται με 13 άτομα με εντολές του Προεδρικού και άμεσων εξοπλισμών για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Το κλείσιμο του προηγούμενου ουλαμού με επιστολές το είχε κάνει η παγιά ηγεσία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου. Αλλά δεν ήταν διαχρονικό. Θέμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας ο λαμός, δεν τα έχω με τον Ηλιά, ξαναεπαναλαμβάνω. Το είχε εγκλήσει με επιστολές και υπάρχουν οι επιστολές η παλιά ηγεσία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου. Όταν μιλούν για ουλαμό, να το σέβονται όλοι. Ποιος υπόγραψε τούτη την επιστολή για να κλείσει ο λαμός, κύριε Προδρόμου. Να βγουν δημόσια και να πούν και την έχουν υπογράψει. Μα είπατε εσείς τώρα, κύριε Προδρόμου, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αν η Ομοσπονδία Κυνηγίου. Προσέξτε, κύριε Προδρόμου, τώρα μας λέτε ότι η προηγούμενη ηγεσία της Ομοσπονδίας Κυνηγίου ζήτησε το κλείσιμο για τη λαθροθυρία. Δηλαδή, ένα λεπτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Εάν έχετε τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, πείτε τα, κύριε Προδρόμου. Υπάρχει επιστολή που μπορεί να κοινοποιηθεί να τη ζητήσετε στην ουσία. Κύριε Προδρόμου, η προηγούμενη ηγεσία ήταν ο συγγενικός σας πρόσωπο, να δεν κάνω λάθος, πρόεδρος της ηγεσίας. Προσέξτε τι λέτε, εγώ δεν γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά ήταν συγγενικός σας πρόσωπο ο πρόεδρος της προηγούμενης Ομοσπονδίας, την προηγούμενη ηγεσία. Φίλε Ηλία, στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι δίκαιος με όλους. Όσοι ευθύνονται για οτιδήποτε κάνουν,
πρέπει να λαμβάνουν και τις επιπτώσεις της οποιασδήποτε απόφαση. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σας είπε χθες. Εννοώ γενικά για όλα, κύριε Ηλία. Δεν μιλώ για τον Α, τον Β ή τον Γ. Μιλώ για όλα. Αφού λέτε για την προηγούμενη ηγεσία, ότι έκλεισε τον λαμό. Ποιοι είναι, πέστε μας τα στοιχεία να τα έχουμε κι εμείς. Επειδή εγώ δεν γνωρίζω, κύριε Προδρόμου. Κύριε Ηλία, η απόφαση δεν λαμβάνεται από έναν άτομο, λαμβάνεται από όλη την ηγεσία, η οποία σήμερα είναι και δίπλα σας. Μην το παίρνετε παραπάνω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά και είναι γραφτό στην Οφράδα. Δεν άλλο τα είδη. Το γνωρίζεις πάρα πολύ. Κύριε Προδρόμου, αυτό το γνωρίζατε πριν τη συνάντηση σας χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Ποιο. Ότι η προηγούμενη ηγεσία, αυτό που καταγγέλλεται. Κύριε Στέλλα μου, είναι κάτι το οποίο το φωνάζουν και οι πιέτρες, το ξέρουν όλοι. Κύριε Πεκρή, εσείς το γνωρίζατε αυτό που λέει ο κύριος Πρόεδρος? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα τέτοια πληροφόρηση. Ξέρω ότι ο Λαμός σταμάτησε τη λειτουργία του 2018. Εγώ στην Ομοσπονδία έχω εκλεγεί το Αύγουστο του 2020. Μαζί σας έχει επανέλθει ο Λαμός, από ό,τι έχουμε καταλάβει, κύριε Πεκρή, με εσάς. Περιμένετε ένα μεγάλο ποσοστό της προηγούμενης ηγεσίας δεν βρίσκεται στο παρόν συμβούλιο. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων. Δεν θέλω να δώσω ονόματα, αλλά επειδή δεν ξέρω δεδομένα, καλώ τον κύριο Προδρόμου, τον φίλο τον Νικόλα, να βγει προς τα έξω, να πει δημόσια τι έχουν ζητήσει τη διάλυση του Λαμού, που σίγουρα εγώ προσωπικά σαν Ηλίας και σαν πρόεδρος και προσωπικά σαν Ηλίας, από την ημέρα που ανάλαβα, η πρώτη μου συνάντηση ήταν με την κυρία Γιολίδη και απέτησα την επανασύσταση του Λαμού. Από την πρώτη ημέρα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Κύριε Προδρόμου, όμως, ναι. Προσέξτε. Εάν όντως ευσταθεί αυτό που καταγγέλλεται, που είναι, τονίζω, πολύ σοβαρό, ο Λαμός έκλεισε. Με ποιον αιτιολογικό έκλεισε όμως? Δηλαδή, είναι αλήθεια. Σταμάτησε η λειτουργία του συγκεκριμένου Λαμού όμως. Με ποιο δικαιολογητικό? Δηλαδή, είναι αλυσιδωτά οι σοβαρές καταγγελίες που πρέπει να εξετάσουμε, αν αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή, ζήτησε η Ομοσπονδία, μας λέτε, το κλείσιμο του Λαμού για τη λευθερωθυρία. Υπήρξε εισήγηση και μάλιστα άτομα τα οποία είναι ήδη μέσα στο νυν των σημερινών. Ναι, με ποια αιτιολογία όμως, αφού έχετε την επιστολή? Η δικαιολογία η οποία έκλεισε. Ναι. Οι δικαιολογίες οι οποίες έκλεισαν ο Λαμός για μένα ήταν ανυπόστατες, αλλά θα σας πω γιατί έκλεισαν, ναι. Γιατί γνωρίζω γιατί έκλεισαν. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί ο Λαμός, όταν πιάσετε το 2018, τις τελευταίες του καταγγελίες, για να δείτε ποιους είχε πιάσει, τι είχε κάνει, είχε βρεθεί, το είπα και δημόσια ξανά το πράγμα, ναι. Είχε βρεθεί σε λάθος σημείο, σε λάθος τιμή. Τι εννοώ, είχε πιάσει άτομα τα οποία ουδέποτε είχαν συλληφθεί. Έκανε σωστά τη δουλειά του και όταν την έκανε, τότε είχε γίνει άλλε επιπτώσει. Αυτό που αποφάσισε να την κλείσει δεν έχει επιπτώσει ένα πολιτικό προϊστάμενο. Ο οποίο αποφάσισε ήταν ο προηγούμενο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία μετά από επιστολέ. Το προηγούμενο. Θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Εμεί, σαν Ομοσπονδία Κυριακή, εκπροσωπώντα αυτό το σώμα σήμερα ενώπιον όλων όσων μα βλέπουν σήμερα, ξεκαθαρίζουμε ότι στηρίζουμε με τα χίλια την προσπάθεια του Λαμού Πάντα Κυλαστοτηρία και είμαστε υπέρμαχοι τη πραγματικά στήριξη του και από το Σώμα τη Αστυνομία, αλλά και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφύρα, γιατί για μα το πρώτο στο μέλημα μα είναι η πάταξη τη λαστοτηρία. Λοιπόν, κύριε Πεκρή, με τη δική σα ηγεσία επανήλθε ο Λαμός. Κύριε Προδρόμου, αν έχετε τεκμήρια για αυτά που λέτε, νομίζω ότι η ταπεινή μου άποψη οφείλατε να τα παρουσιάσετε εκεί και όπου πρέπει. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό το οποίο αναφέρεστε. Κάτι, αλλά δεν έγινε κάτι, να σας πω κάτι. Τι τα πήρατε στο αρχείο και δεν έγινε κάτι, μην μου τα λέτε έτσι με τα αυτά. Έχω βρεθεί με όλους. Και με τον πρώην αρχηγούς και πρώην υπουργούς. Αλλά να ξέρετε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Οι απαντήσεις οι οποίες πιάσαμε ήταν ασαφείς πάντα. Πήρετε τεκμηριωμένα αυτό που μας λέτε και δεν το διερεύνησε κανείς? Δεν υπήρξε οποιαδήποτε διερεύνηση γιατί έκλεισε ο Λαμός. Καμία. Είχαμε συζητήσει πολλές φορές με την παγιά ηγεσία του αρχηγού, όχι με την νύν, δεν έφυγε με την νύν. Με την παγιά ηγεσία και δεν μας δόθηκε καμία απάντηση. Απολύτως. Μάλιστα. Κύριε Ηλία, το μόνο κάτι που θα πω είναι, κύριε Ηλία, εφόσον στηρίζετε τον Λαμόν, θέλω να μου απαντήσετε ευθέως, εάν έχετε καθίσει στο τραπέζι από την ημέρα που ο Λαμός έχει λειτουργήσει για να συζητήσετε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είτε σε θέματα λαστροτηρίας είτε σε όποια θέματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να μου απαντήσεις δημόσια, αν έχεις καθίσει ως Ομοσπονδία, να συζητήσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν. Δημόσια να σου απαντήσω ότι έχω βρεθεί με τους πολιτικούς προϊστάμενους σε πολλές συναντήσεις για το θέμα του Λαμού και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία
για το θέμα του Λαμού, πώς θα εξελιχθεί σε μια πιο δυνατή ομάδα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Κατανοητό, κύριε Πέτρη. Κύριε Πρόεδρο, η Ομοσπονδία Κυνηγίου θέλει την πάταξη τη λαθροτηρία. Μην αφήνετε προνοούμενα ότι εμεί θέλουμε να προστατεύσουμε λαθροτηρίε. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, δεν έχει μείνει αυτό το υπονοούμενο και εδώ αν εννοώ κλιμάκιο δεν έχετε προβλήμα. Λοιπόν, κύριε Προδρόμου, κύριε Πεκρή, σας ευχαριστώ. Κύριε Προδρόμου, θα επανέλθουμε σε αυτή την καταγγελία που κάνατε στον αέρα και θα ζητήσουμε και εμείς περαιτέρω διευκρινήσεις και τεκμηρίωση και από αστυνομία και οπουδήποτε γιατί, αλλού. Γιατί δεν μπορούμε να κλείνουμε το Ουλαμό πάταξη λαθροθυρία μέσα σε μια νυχτή με βάση την καταγγελία σα. Λοιπόν, και να υπάρχει μια άλλη ηγεσία τη Ομοσπονδία που να παλεύει για να την ενισχύσει. Θα πρέπει να δούμε. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και μετά. Να είστε καλά.